Ένα εξόχως σημαντικό επιμορφωτικό σεμινάριο για γονείς και παιδιά διοργάνωσε η Ακαδημία του ΠΟΑ στο Ατσαλένιο με την παρουσία της Φρόσος Πατσού, που είναι ψυχολόγος της ΑΕΚ, αλλά και πρώην κορυφαία αθλήτρια στα σπριντ με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι πολύ σημαντικό οι ομάδες της επαρχίας να δίνουν τόσο μεγάλο ρόλο και τόσο μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση των γονέων, αφενός μεν, και αφετέρου να συνεργάζονται με ειδικούς επιστήμονες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα των παιδιών, όχι μόνο σωματικά ή προπονητικά μέσα στο γήπεδο, αλλά παιδαγωγικά και στο κομμάτι της προσωπικότητάς τους. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για ψυχολογία, σίγουρα δεν μπορούμε μέσα σε λίγα λεπτά να πούμε πολλά, αλλά το βασικό που πρέπει να έχει ένα παιδί που παίζει ποδόσφαιρο και έχει να κάνει με την ψυχολογία, ποιο είναι? Να μπορεί να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του είτε στις νίκες είτε στις ήττες το ίδιο, για παράδειγμα. Είναι πολλά πράγματα. Είναι πολλά πράγματα που εκπαιδεύουμε τα παιδιά, είναι πολλά πράγματα που εκπαιδεύουμε τους γονείς. Σίγουρα το να αντέχω την ήττα, αλλά και να χαίρομαι με τον σωστό τρόπο στη νίκη, είναι ένας από τους παράγοντες που εκπαιδεύονται τα παιδιά. Άλλα θέματα μπορεί να είναι η διαχείριση του άγχους, το να βιώνω χαρά, το να μαθαίνω να βιώνω χαρά, το να νιώθω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου, στις όποιες δυνάμεις μου, χωρίς αναγκαστικά να πρέπει να είμαι ο πρώτος. Η δική σας ψυχολογία σίγουρα είναι καλή όταν η ΑΕΚ είναι τόσο, σε τόσο καλή φόρμα και σε μια σπουδαία χρονιά φέτος που έχει επιστρέψει και στο σπίτι της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ απαρτίζεται αυτή τη στιγμή από ένα διεπιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο πραγματικά περιβάλλει με πολύ αγάπη τους παίκτες, υποστηρίζει πάρα πολύ το εγχείρημα του υγιούς αθλητισμού, είναι όλοι προς αυτή την κατεύθυνση, διοίκηση, προπονητές, staff, όλοι οι γιατροί, οπότε βεβαίως όταν αυτό θα έχει και το αποτέλεσμα που οι φίλαθλοι ξέρω ότι θα το χαρούν, είναι ακόμα καλύτερο. Βέβαια, ξέρω ότι στοχεύουμε και σε υγιείς φιλάθλους που χαίρονται με το να βλέπουν την ομάδα να παίζει τόσο καλό ποδόσφαιρο, οι παίκτες μεταξύ τους να έχουν τόσο καλές σχέσεις και βεβαίως ένα κλίμα από την κορυφή μέχρι τη βάση της ομάδας που είναι τόσο εξαιρετικό και το αποτέλεσμα θα είναι. Κάτι διαφορετικό που θέλουμε να σας ρωτήσουμε είναι για τα χρόνια που ήσασταν εσείς στον αθλητισμό. Στο κορυφαίο επίπεδο, στο κλασικό αθλητισμό, υπάρχει μια καλή παράδοση εδώ. Βεβαίως, έχετε πολλούς, είχατε εξαιρετικούς αθλητές, σε πολλά, σε όλα τα γονίσματα, στα σπριντ, στα άλματα, έτσι εγώ ήμουνα και με τη Μαρίνα τη Βαρσαμίδου, αντίπαλες, αλλά και φίλες κιόλας και επίσης με τη Στέλλα την Πιλάτου που έκανε άλλο αγώνισμα, ήμουνα στην αθλητρία με τον Θωμά τον Σμπόκο, με τον Νίκο τον Γιαναδάκη, τώρα θα ξεχνάω σίγουρα κάποιους και ας με συγχωρήσουν.